Με τις μαζί. Λοιπόν, δεν περίμενα ότι θα φτάνει η στιγμή που θα λέγαμε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Γεωργιάδης, πάει τη σιωπή του. Γιατί έτσι. Πάει τη σιωπή του. Και όμως έχει πολλές μέρες να μιλήσει. Γεια σα, κύριε Υπουργέ. Δεν σπάει την καραντίνα όμως. Έτσι. Σε κατοίκον περιορισμό, βλέπω κύριε Υπουργέ. Σπίτι. Αγαπητή Χριστίνα, τηρούμε και τα κυβερνητικά στελέχη. Έτσι, όλα πρέπει. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που συζητάτε και με τους γιατρούς κάθε μέρα. Η πανδημία δεν κάνει διάκριση σε αξιώματα. Στην πανδημία είμαστε όλοι ίσοι, είτε είσαι ο Πρωθυπουργός, είτε είσαι ένας απλός πολίτης. Καταστρέφεται τα μέτρα, ισχύουν απαραίτητα για όλους. Όταν εμείς πληροφορηθήκαμε χθες, 10 λεπτά πριν μπούμε στο κυβερνητικό αεροσκάφος για τη Θεσσαλονίκη, ότι ένας επενδυτής που είχαμε συναντήσει με τον κύριο Παθανά στο Υπουργείο βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, αμέσως αυτοβούλος φυσικά και επιθαρχώντας τα πρωτόκολλα παραλαμβάνω. Αυτό, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, είχε έρθει και είχε τον ιό ή τον κόλλησε εδώ στην Ελλάδα, το ξέρουμε αυτό? Όχι, όχι. Ο άνθρωπος αυτός είχε έρθει και με τεστ 72 ωρών αρνητικό, όμως το δείγμα που του πήραν στο αεροδρόμιο και του κάνανε επαναληπτικό τεστ. Βρέθηκε θετικός. Και προφανώς το έμαθε μετά τη συνάντησή σας, έτσι? Ναι, βεβαίως. Ο άνθρωπος μόλις το έμαθε μας πήρε αμέσως τηλέφωνο. Ήταν πάρα πολύ υπεύθυνος. Να ευχαριστούμε. Φαντάζεστε να έχει αρχίσει έστω 10 λεπτά, να είχαμε μπει στο αεροπλάνο, να μιλάμε με τον κύριο Πρωθυπουργό. Εσείς είχατε προλάβει να κάνετε άλλες επαφές, κύριε Υπουργέ? Όχι. Ούτως ή άλλως δεν έχει τόσο μεγάλο κίνδυνο από ό,τι μας εξήγησαν τον ΕΟΔΗ, γιατί αν το κολλήσεις. Δεν το κολλάς αμέσως στους άλλους. Χρειάζεται κάποιος χρόνος επόασης για να γίνεις φορέας. Τα μέτρα τα τηρούσατε στις επαφές αυτές? Ενώ το επόμενο δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Πάντα. Τα μέτρα ήταν τηρημένα και. Δηλαδή είχατε μάσκες σε όλη τη συνάντηση αυτή, φορούσατε μάσκες? Ναι, ναι, είχαμε μάσκες σε όλη τη συνάντηση. Είχαμε αντισηπτικά που βάζαμε στα χέρια. Είχαν τηρηθεί κανονικά τα μέτρα, δεν κάναμε χειραψίες. Το πρωτόκολλο έχει τηρηθεί, γι' αυτό και γενικά είμαι σχετικά εσωτερικά ήρεμος. Δεν έχετε κάποιο σύμπτωμα, δεν αισθάνεστε κάτι από χθες? Όχι, όχι, είμαι πάρα πολύ καλά. Και ο κύριος Πλακιωτάκης, νομίζω. Και ο κύριος Πλακιωτάκης επίσης. Άρα έχει ξεκινήσει ήδη η καραντίνα για εσάς, η οποία ξέρετε πόσο θα διαρκέσει, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, αυτό θα μας το πει ο ΕΟΔΗ. Θα κάνουμε το τεστ αύριο το απόγευμα, γιατί θα έχει συμπληρωθεί ένα τριήμερο από την επαφή, ώστε να υπάρχει αυτός ο χρόνος επόασης που έλεγα προηγουμένως. Θα δούμε αν είναι αρνητικό ο τεστ. Θα μας πει ο ΕΟΔΗ ποια μέρα μπορούμε να βγούμε, Δευτέρα, Τρίτη, ό,τι μας πει. Φοβάστε, κύριε Γεωργιάδη? Κοιτάξτε, σε ανθρώπινο επίπεδο το να κολλήσει τον κορονοϊό δεν είναι κάτι ευχάριστο. Οι περιγραφές των ανθρώπων που το έχουν περάσει είναι. Ενώ και δεν λέω για αυτούς που μπήκαν στην εντατική και είχαν πολύ μεγάλα προβλήματα υγείας, όπως και ένας πρόεδρος δημοσιογράφος στο Sky και στην Καθημερινή. Αλλά και εκείνοι που το περάσαν σπίτι τους, εννοώ, αλλά είχαν συμπτώματα, το περιγράφουν σαν μια ασθένεια που είναι αρκετά επώδυνη. Καλό είναι να το αποφύγεις. Επομένως υπάρχει, λέτε, αυτό το συνέστημα. Ανθρώπινο είναι, όλοι μας τα φοβόμασταν. Δεν το ρωτάμε για άλλο λόγο. Και εμείς το ίδιο θα αισθανόμασταν, κύριε Υπουργέ. Απέναντι σε μια τέτοια πανδημία, σε ένα τέτοιο ιό, ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται και λίγο αποστάτευτος. Είναι ένα άγνωστο πράγμα που ήρθε ξαφνικά στη ζωή μας. Είδαμε φίλους και γνωστούς να ταλαιπωρούνται. Είδαμε δυστυχώς φίλους να φεύγουν. Κατά συνέπεια, ασφαλώς ο καθένας πρέπει να λαμβάνει μέτρα. Εμείς τα έχουμε λάβει ακριβώς. Άρα υπάρχει ο ιός, επομένως. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Λέτε όλα τα κράτη και όλες οι κυβερνήσεις να έχουν πάρει τέτοια μέτρα. Ξέρετε, ακούω συχνά κάποιοι που λένε αυτό είναι, λέει, έργο των κυβερνήσεων για να κερδίσουν χρήματα. Μα δεν υπάρχει κυβέρνηση. Για καταστροφή μιλάμε. Θα μιλάμε για παγκόσμια οικονομική καταστροφή. Λοιπόν, άρα όλα αυτά είναι. Με συγχωρείτε, θα χρησιμοποιήσω μια αγοραία έκφραση για να το καταλάβει ο πολύς κόσμος. Είναι μπούρδες. Λοιπόν, η πραγματικότητα επικίνδυνες είναι όμως ότι ο ιός υπάρχει. Δεν είναι η καταστροφή μας. Αν με ψυχραιμία το αντιμετωπίσουμε, θα περάσουμε απέναντι. Αλλά πρέπει να τηρήσουμε τις υποδείξεις των γιατρών. Είναι κίνημα να το κάνουμε. Να τον ρωτήσω κάτι, Χριστίνα. Επειδή πριν από λίγο ο κύριος Σκουτέλης, λέγαμε στον κύριο Σκουτέλη ότι εντάξει, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα, εν πάση περιπτώσει, η καραντίνα. Απάντησε ο άνθρωπος ότι δεν αλυσοδεμένος ο κύριος Γεωργιάδης. Εσείς τώρα πώς έχετε οργανώσει τη ζωή σας αυτές τις μέρες μέσα στο σπίτι? Είστε απομονωμένος από την υπόλοιπη οικογένεια? Ναι, ναι, είμαι μακριά από την υπόλοιπη οικογένεια. Γιατί δεν θέλω να τους βάλω σε κίνδυνο. Αν και εφόσον έχω ασθενήσει, καλό είναι να μην ασθενήσουν και αυτοί. Τώρα, εδώ έχουμε τον υπολογιστή μας. Κάνουμε συνεχώς τηλεδιασκέψεις. Ο υπολογιστής, ξέρετε, είναι ένα ευτύχημα της ανθρωπότητας ότι η πανδημία έρθει σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει προοδεύσει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και έτσι ένα πολύ μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μας συνεχίζεται κανονικά και από το σπίτι. Όπως παραδείγματος χάρη τώρα που κάνουμε αυτή την ωραία εκπομπή. Εγώ, με το που θα κλείσουμε, έχω τηλεδιασκέψει από τώρα με αυτά το βράδυ σχεδόν. Ανά δεκάλεπτο. Άρα εργάζεστε κανονικά, λέτε. Μάλιστα. Ναι, ναι, βεβαίως, εννοείται.
Τώρα είπατε οικογένεια, παιδιά μακριά. Εκεί μένετε, λοιπόν, στο χώρο που σας βλέπουμε τώρα. Από εκεί δουλεύετε, εκεί τρώτε, εκεί πίνετε, έτσι. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα και μακάρι να τελειώσει γρήγορα. Μια περιπέτεια που αν είστε θετικός, μακάρι να μην είστε, θα κρατήσει ένα δεκαήμερο ακόμα, έτσι δεν είναι? Και αν είμαι αρνητικός όχι τόσο πολύ. Ναι. Αν είμαι αρνητικός όχι τόσο πολύ. Εάν είμαι θετικός, θα κρατήσει 15. Αν είστε θετικός, ναι. Αν είσαι αρνητικός, είναι. Τον έως επενδυτή 7, τον κερδίσαμε τουλάχιστον, κύριε Γεωργιάδη. Ο επενδυτής αυτός είναι πράγματι από μια εταιρεία που έχει ήδη εμπλακεί σε ένα σημαντικό σχέδιο εξυγίανση. Δεν από τώρα, δεν θα φωτογραφίσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος περνάει τη δική του περιπέτεια, θέλουν να δεχθεί περαστικά. Ήταν, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ υπεύθυνος και πάρα πολύ συνεργάσιμος και καταλαβαίνω ότι και αυτός έχει την δική του αγωνία ως φορέας του COVID. Χθες και έλεγε συμπτώματα. Όχι, όχι, είναι ασυμπτωματικός ευτυχώς ο άνθρωπος. Χθες πάντως με τις ευχές που ακούγαμε για εσάς, είχαμε και ένα χιούμορ κάπως ατυχές, θα λέγει κανείς, έως πολύ ατυχές, αυτό του κυρίου Κρέτσου, που μίλησε για υγιή επιχειρηματικότητα σε εισαγωγικά, σχολιάζοντας την πιθανότητα να έχετε ασθενήσει. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι μια ντροπιαστική ανάρτηση, γιατί μπορούμε να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και γενικώς να ασκούμε στον άλλον σκληρή κριτική. Αν νομίζω στα θέματα υγείας δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Στα θέματα υγείας, κύριε Οικονόμου, είμαστε όλοι θνητοί. Και άρα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι το σχέδιο, το σχόλιο του κ. Κουρέτσου ήταν εξαιρετικά ατυχές και νομίζω ότι και ο ίδιος, δεν τον γνωρίζω, μου είναι άγνωστος. Πιστεύω όμως ότι και ο ίδιος θα το έχει μετανιώσει τώρα που το έγραψε. Mm-hmm. Τώρα είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι το τεστ πότε θα το κάνετε? Το Σάββατο το απόγευμα, αφού συμπληρωθεί το τριήμερο. Και τα αποτελέσματα μετά από ένα 24ωρο ενδεχομένως, έως δύο. Κάπου εκεί είναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι κάπου εκεί. Και κύριε Σκουτέλη, στην περίπτωση που είναι αρνητικός ο Υπουργός και οποιοδήποτε βεβαίως είναι αυτή τη στιγμή σε καραντίνα, μετά από πόσες ημέρες μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά και να βγει έξω? Μια εβδομάδα είναι το απότερο. Για να είμαστε στα όρια του ασφάλους, 5 μέρες σίγουρα. Να πρέπει το να μείνει 2-3 μέρες ακόμα. Επομένως. Βέβαια, γιατί να φύγει τελείως η περίοδο, γιατί το ότι είναι αρνητικό σημαίνει ότι είναι. Όχι. 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 Ακόμα και σε αυτούς που ήταν θετικοί μετά τις 2 εβδομάδες καραντίνας δεν προβλέπεται. Στην αρχή προβλεπόταν, αλλά τώρα θεωρούμε ότι ακόμα και αν είναι θετικό το δεύτερο, θεωρούμε ότι δεν μεταδίδει μετά από τις 2 εβδομάδες. Όχι, εγώ λέω που είμαι αρνητικό. Δεν είμαι θετικό. Ναι, σωστά. Είπε έως 7 μέρες, είπε ο γιατρός. Ορίστε, σας δίνουμε και συμβουλές τηλεοπτικά. Εγώ θα κάνω εδώ και ο κ. Παθανάσης και ο κ. Πλαγιωτάκης θα κάνουμε ό,τι μας πει ο ΕΟΔΗ. Έτσι πρέπει. Αν μας πούνε 7, 7. Αν μας πούνε 5, 5. Δεν αισθάνεστε καταπιεσμένος τώρα, κύριε Υπουργέ? Είστε ένας άνθρωπος που μου είστε μια προσωπικότητα πολύ έντονη, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι εύκολο για σας, φαντάζομαι, αυτό. Κοιτάξτε, θα προτιμούσα να μην είχε συμβεί αν αυτό με ρωτάτε. Όπως θα προτιμούσα ως υπουργός ανάπτυξης. Θα προτιμούσα να πάτε και στη ΔΕΘ. Δεν, σωστά. Στη ΔΕΘ τι θα κάνατε, κύριε Υπουργέ? Μας είπατε πριν από 10 λεπτά πριν ανεβείτε. Εάν είμαι αρνητικός, στη ΔΕΘ κανονικά θα είμαι την επόμενη εβδομάδα στο μιλητήριο του Πρωθυπουργού. Εάν είμαι αρνητικός. Αν είμαι θετικός, φυσικά δεν θα είμαι. Επαναλαμβάνω ότι λένε ότι πούνε γιατροί στην προκειμένη περίπτωση. Ξέρω, κύριε Γεωργιάδης, δεν ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Ναι, ασφαλώς. Δεν ανήκετε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου ηλικιακά. Μια χαρά είστε. Άρα οι πιθανότητες να νοσήσετε με προβλήματα είναι πάρα πολύ μικρές. Μια και με ρωτάτε, είμαι 48, αλλά ευτυχώς εξαιρετικά καλή φυσική κατάσταση. Οπότε πάει και το τένις τώρα από τη μέση. Για αυτές τις μέρες όχι, δεν γίνεται το τένις. Πάντως πιο πολύ σας βλέπαμε στα γήπεδα του τένις τελευταία παρά στα τηλεοπτικά παράθυρα, κύριε Υπουργέ. Τι ήταν αυτό, μια φορά με είδατε κάτι φωτογραφίες που βγήκαν. Μια αποχή ήταν, μια αποχή από την ενημέρωση, από τα παράθυρα. Τι ήταν αυτό ακριβώς? Μια ίσως δυσαρέσκεια, κύριε Υπουργέ. Μια πολιτική καραντίνα, λένε κάτι. Μετά τον ανασχηματισμό. Τι συνέβη? Κυρία Κοραή, σημαίνει το εξής αμίμητο με την περίπτωσή μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σαν ανθρώπινα. Όταν εμφανίζομαι στις τηλεοράσεις, τα σχόλια είναι αυτός ο Γεωργιάδης είναι μαϊντανός όλη μέρα στις τηλεοράσεις. Όταν δεν εμφανίζεται συχνά στις τηλεοράσεις, αυτός ο Γεωργιάδης που είναι λευκή απεργία κάνει δυσαρέσκεια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι η εξής. Μετά την περίοδο των μέτρων της καραντίνας, όπου με τον κορονοϊό εννοώ, εκεί Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, και εγώ και ο κ. Παθανάσης χρειάστηκε για λόγους θεσμικούς, για να εξηγούμε τι θα κάνουμε, τι αστέρα τώρα, τι θα κάνουμε τα 800 άρια, τι θα κάνουμε με τα δάνεια, τι θα κάνουμε το ένα, τι θα κάνουμε το άλλο. Βγαίναμε 15 φορές τη μέρα τηλεόραση. Αυτό ήταν αναγκαστικό όμως. Δεν πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο τι είναι αυτά που υπογράφαμε. Και ήταν δυστυχώς πολλά αυτά που υπογράφαμε κάθε μέρα. Mm-hmm. Τώρα
έπρεπε να κάνουμε και μία παύση, να γίνει μία γρανάπαυση, για να ηρεμήσουμε και εμείς, να ηρεμήσετε κι εσείς. Και να γεμίσουμε την μπαταρία μας για το χειμώνα. Αυτό ήταν όλο. Άρα δεν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια από τον ανασχηματισμό και το κόψιμο των αρμοδιοτήτων κατά κάποιο τρόπο. Κύριε οικονόμου, θέλω να σου κάνω εγώ μία ερώτηση τώρα. Όλο αυτό τον ένα χρόνο που με βγάζατε, τι πιστεύετε, οι σχέσεις με τον κύριο Παθανάση ήταν καλές ή κακές? Εμείς για καλές τις βλέπαμε στην εικόνα τουλάχιστον. Πολύ ωραία. Λέτε λοιπόν εγώ να θεωρώ ότι ήταν άδικο να αναβαθμιστεί ο Νίκος Παπαθανάσης, τον οποίο εγώ ίδιος διαφήμιζα από την αρχή ως εξαιρετικά ικανό το δεξί. Εσείς του πλέκατε το εγκόμιο. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Του πλέκατε το εγκόμιο δημόσια πάντοτε. Σας λέω λοιπόν, ο άνθρωπος άξιζε να πάρει αυτή τη θέση. Άξιζε να έχει αυτή την αναβάθμιση. Δούλεσε πάρα πολύ. Έστω και αν τα πήρα από εσάς. Δεν υπάρχει ιδιοκτησιακή αντίληψη στα Υπουργεία. Ομάδα είμαστε, δουλειά κάνουμε. Δεν πικραθήκατε, λέτε, πολιτικά? Δεν πικράθηκα καθόλου πολιτικά, γιατί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είμαστε ομάδα σφιχτή και δουλέψαμε από την αρχή και δουλεύουμε και τώρα συνεχώς μαζί. Η απόδειξη ότι μαζί μπήκαμε και στην περιφέρεια του COVID. Τέλειωσε η αγρανάπαυση τώρα, κύριε Υπουργέ. Έχω σκοπό, κύριε Ανσοπούλ, να σας ταλαιπωρήσω λίγο περισσότερο αν παίρνετε τηλέφωνο να βγαίνω. Οπότε θα μας λείψετε λίγες μέρες ακόμα. Και λόγω της καραντίνας τώρα. Λοιπόν, να πάρουμε από τον Υπουργό και ένα σχόλιο για τα εθνικά θέματα. Βεβαίως. Που συζητούσαμε και νωρίτερα. Να πάρουμε πρώτα από τον Υπουργό για θέμα της αρμοδιότητάς του, ότι έχουμε να ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες και από σήμερα. Τι έχετε, πείτε. Πολλά νέα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σήμερα μεταφέρθηκε το ποσό για να ξεκινήσει το νέο ταμείο, τα νέα 3,5 δισεκατομμύρια ταμείο οικειοδοσίας με τον κύριο Γιάννη Σακύρη και την κυρία Χατζηπέτρου. Να πω ότι μέχρι στιγμής έχει τελειώσει όλο το ΕΠΗΚ, η πρώτη φάση στα 2 δισεκατομμύρια και όλο το πρώτο κομμάτι της εγκυοδοσίας στα 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτά έχουν εξαντληθεί. Τώρα ξεκινάμε τη δεύτερη φάση του Ταμείου Εγκυοδοσίας, όπου τώρα βάζουμε μεγαλύτερο ποσό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λιγότερο για τις πολύ μεγάλες. Άρα θα πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περίπου άλλα 3 δισεκατομμύρια σε δάνεια, εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο 80% από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ανταποκρίνονται οι τράπεζες? Γιατί υπάρχει εκεί με την αναπτυξιακή, υπάρχουν επιχειρηματίες που μας λένε το εγκρίνει ας πούμε η τράπεζά τους, μετά κολλάει στην αναπτυξιακή. Αυτό που λέτε τώρα που είναι αληθές, είναι ακριβώς το που σας είπα. Ότι έχουμε περιπτώσεις δανείων που εγκρίθηκαν από τις τράπεζες, αλλά είχαν τελειώσει τα λεφτά. Τώρα με τα νέα λεφτά που βάλαμε, με το νέο κύκλο, γεμίζει πάλι ο κουμπαράς, ώστε αυτή τον οποίο το δάνειό τους εγκρίθηκε να μπορούν να πάρουν το εκταμείο. Μήπως, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά είναι σταγόνες σε επίπεδο γενικότερο, το λέω, γιατί σήμερα, αν δείτε τις εφημερίδες αντιπολίτευσης, μοιάζει να πανηγυρίζουν για αυτό το 15,2 γκρέμισμα της οικονομίας, όπως λένε, και να δικαιώνεται ταυτόχρονα ο κύριος Τσίπρας, που έλεγε ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα, παιδιά, μόλις ήρθε η πανδημία. Ένα λεπτό. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας μας λέει ότι για το μείον σχεδόν 19% ύφεση της Ισπανίας ευθύνονται υποδέμος, ο φίλος του Ιγκλέσιας. Αυτό μας λέει ο κ. Τσίπρας. Να βγει να τον πει. Να πει: ο Ιγκλέσιας είναι ένας άχρηστος που πήγε την Ισπανία να έχει τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη. Να τον πει. Αν μπορεί ο Τσίπρας, ο τσακαλώτος. Ο κ. Τσίπρας μιλάει για την Ελλάδα. Δεν μας ενδιαφέρει, μας κάνει υποδέμος. Ή μήπως ευθύνονται οι αντίπαλοι του Σαλβίνη που η Ιταλία πήγε στο σχεδόν 18% ύφεση. Να βγει να πει ο κ. Τσίπρας. Μήπως να χαιρόμαστε επειδή δεν είμαστε χειρότεροι. Να συγκρινόμαστε χειρότεροι. Χαιρόμαστε δηλαδή γι' αυτό. Δηλαδή πρέπει να χαιρόμαστε για το 15,2, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν είπα να χαιρόμαστε. Είπα να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με ψυχραιμία και δικαιοσύνη. Η οικονομία, όπως ξέρετε, μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό το θηριώδες νούμερο, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορούσαμε. Να το μειώσουμε τέλος πάντων. Το μειώσαμε. Η πρόβλεψη του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου αρχικά για την Ελλάδα για το δεύτερο τρίμηνο ήταν μείον 25, αν θυμάστε. Που έβγαζαν μείον 12 σε ετήσια βάση. Μάλιστα. Το μείον 25 της πρόβλεψης τελικά το κάναμε στην πράξη μείον 15. Αυτές οι 10 μονάδες είναι τα κυβερνητικά μέτρα. Βεβαίως. Ήδη τα έσοδα από τον τουρισμό είναι περιορισμένα. Τι πρόπτικη έχουμε? Μιλάμε για το δεύτερο τρίμηνο τώρα. Μιλάμε για μία περίοδο, κυρία Κοραή, ο Απρίλιος ήταν όλος ο μήνας με καραντίνα και απαγόρευση κυκλοφορίας. Λέτε με απαγόρευση κυκλοφορίας η οικονομία να ανθίζει? Στον κύριο Τσακαλώτο, που είναι και σοβαρός άνθρωπος, που είπε αυτή την απίστευτη ανοησία χθες. Λοιπόν, άρα, ήταν απολύτως βέβαιο ότι το δεύτερο τρίμηνο θα έχει πολύ μεγάλη ύφεση. Όταν λαμβάναμε τα μέτρα και κλείναμε τα καταστήματα, κύριε οικονόμου, δεν καταλαβαίναμε ότι αυτό θα είναι ύφεση. Τα κλείναμε και λέγαμε ότι θα έχουμε ανάπτυξη. Διαχειρίσιμη είναι τώρα, κύριε Υπουργέ? Και τι προοπτική υπάρχει μέχρι τέλος του χρόνου με τα τουριστικά έσοδα χαμηλά? Αν δείτε τα στοιχεία που εξέδωσε και η Τράπεζα της Ελλάδος για τον Ιούλιο, τον πρώτο μήνα, δηλαδή του τρίτου τριμήνου,
το είχε και η Οικονομική Καθημερινή προχθές σε πολύ εκτενές άρθρο. Τον Ιούλιο είχαμε πιστωτική επέκταση, δηλαδή χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριά, έξτρα επιπλέον τη συνήθους κατά 5,5 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι τα προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών της Εμπιστευτικής Προκαταβολής και τα προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης με το ΕΠΙΚ 2 και τα εγγυημένα δάνεια. Άρα έχουμε ήδη λειτουργήσει προκαταβολικά για να προλάβουμε τη μεγάλη ύφεση που ο COVID-19 αναμφίβολα θα έφερνε στη ζωή μας. Άρα εγώ δέχομαι να κάνω μια συζήτηση και αν θέλετε να έχετε τον κύριο Τσακαλώτο μαζί μου σε συζήτηση, σας κάθε αυτό ευχαρίστως, να κάτσει να μας πει τι θα έκανε αυτό δηλαδή ως υπουργός και θα έχει το δεύτερο τίμημα ανάπτυξη και ήταν... όχι ύφεση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να πω δέκατα από το σελίδα. Μια κουβέντα, ελάτε. Το μείον 15,2 του δευτέρου τριμήνου είναι κατά τι καλύτερο από τη δική μας πρόβλεψη. Εμείς στους θεσμούς εγγράφως είχαμε προβλέψει μείον 15,7. Mm-hmm. Άρα η αλήθεια είναι ότι πήγαμε λίγο καλύτερα από την πρόβλεψή μας. Και να πω επίσης ότι ο μέσος όρος όλων των χωρών της Ευρωζώνης για το δεύτερο τρίμηνο είναι μείον 15. Ακριβώς. Άρα είμαστε κοντά στο μέσο όρο. Μάλιστα. Όχι κοντά, είμαστε στο μέσο όρο. Ωραία, τι κύριε να Υπουργέ, κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν. Θα σας παρακαλέσουμε αν μπορείτε να είστε μαζί μας τη Δευτέρα και μετά το τεστ, οπότε να μας πείτε και τα ευχάριστα ελπίζουμε όλοι και να συζητήσουμε και σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γεωργιάδη. Και σας καλημερίζουμε. Λοιπόν, κύριε Πορέ, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκουτέλη. Καλημέρα σας κύριε Σκουτέλη.